Γεια σας παιδιά, λοιπόν, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα vlog. Μόνο που με αυτό το intro δεν φαίνεται ότι είναι vlog. Απλά ήθελα να σας πω κάποια πραγματάκια σχετικά με το βίντεο που θα ακολουθήσει. Από ό,τι είδατε στο Q&A σας είπα ότι θα ακολουθήσει vlog, σαν vlog βασικά, γύρω στις 21. Αλλά είχα προγραμματίσει 21 γιατί στις 20 την Τρίτη είχα το glow που θα το δείτε στο vlog. Αλλά τράβηξα και δεν ήταν πολύ ενδιαφέρον. Και όλη τη μέρα απλά μίλαγα και το μόνο που σας έδειξα στην ουσία ήταν που πήγα στο glow. Και βγήκε και πάρα πολύ μικρό. Και είχα όμως σκεφτεί μέσα σε αυτό το βίντεο, στο glow δηλαδή, να σας βάλω και κάποια άλλα στιγμιότυπα από τις προηγούμενες μου μέρες που δεν σας τα έβαγα σαν vlog, αλλά να σας δείξω ένα μικρό στιγμιότυπο τι έκανα για να έχετε μία αίσθηση ότι δεν ήμουν χαλαρή, κάτι τράβαγα. Και μετά τα ένωσα όλα αυτά χωρίς editing και μου βγήκε γύρω στα 5 λεπτά. Δηλαδή αν το έκανα μοντάζ θα έβγαινε γύρω στα 3 λεπτά στανταράκι. Και σκέφτηκα ότι δεν μπορώ να ανεβάσω ένα τόσο μικρό βίντεο, οπότε ας βλογκάρω και τις επόμενες μέρες μετά από το glow. Οπότε τραβήχτηκε λίγο περισσότερο και πάλι δεν είμαι πολύ ευχαριστημένη με τα γύρω στα 10-11 λεπτά που έχει βγει, γιατί τώρα δεν έχω προσθέσει το intro, κάπου εκεί έχει βγει. Ήθελα παραπάνω, γύρω στα 15 ήθελα ας πούμε γιατί είναι τόσες μέρες, αλλά δεν πειράζει. Αυτά είχα να πω, sorry που άργησα, αλλά στο ουσία δεν άργησα ένα μεγάλο βίντεο, άργησα να το ανεβάσω στις 21 που σας είχα πει. Αυτά από μένα, καλή διασκέδαση. Πάμε ψώνια, πάμε ψώνια. Πήγα για ψώνια με τη Μαρτίνα, πήρα πολλά καλοκαιρινά πράγματα και ακολουθεί haul γι' αυτό. Τα πήγαμε και φάγαμε goodies. Την επόμενη μέρα πήγα και έκανα αποτρίχωση στα πόδια και μπούτια και γάμπα. Ήταν λίγο επίπονο, δεν ξέρω γιατί το είπα αυτό. Και μετά ακολουθεί η Τρίτη που πήγα στο glow. Ήταν ειλικρινά πάρα πολύ ζέστη. Και είχαμε πάρα πολύ περπάτημα. Έχουμε πάρει ένα λεωφορείο, ένα μετρό, ένα λεωφορείο και τώρα περιμένουμε το τραμ. 4 συγκοινωνίες έχουμε αλλάξει για να πάμε στο ακροτήρι. Φτάσαμε στο ακροτήρι μια χαρά, βέβαια λίγο νωρίς σε σχέση με την ώρα που θα ερχόντουσαν οι φίλες μου, αλλά δεν πειράζει. Και λέω φτάσαμε γιατί δεν ήμουνα μόνη μου, ήμουνα με την αδελφή μου φυσικά. Δεν πρόκειται να τράβαγα όλο αυτό μόνη μου, θα είχα χαθεί στους δρόμους. Είμαι αρκετά αγχωμένη, αλλά θα το περάσω. Ήρθε η ώρα να κουρευτώ. Να τα κόψω ως εδώ. Έκανα και ρήμα. Δεν είμαι έτοιμη γι' αυτό, αλλά την πήρα την απόφαση και πρέπει να το κάνω. Για όσους αναρωτιούνται, το σκεφτόμουν πάρα πολύ καιρό γιατί έπρεπε να κουρευτώ. Και
Η ερώτηση ήταν αν θα έκοβα μόνο ένα δάχτυλο ή θα το έκοβα εκεί που ήθελα πάντα, δηλαδή εδώ. Και πήρα την απόφαση εδώ. Και πάμε. Η Βικτωρία τα έκοψε χθες. Γεια σας. Και τα έκοψε πάλι για εκείνη σε παρόμοιο ύψος, αλλά εγώ θα τα έκοψω λίγο πιο κοντά από τη Βικτωρία. Κάνει πάρα πολύ ζέστη. Έχω σκάσει και μόνο που περπατάω και μόλις τώρα βγήκα έξω. Μάλλον φταίει το γεγονός ότι είχαμε air condition στο σπίτι. Θα αναλάβει η Βικτωρία το vlog όσο εγώ κουρεύομαι. Καλή μου επιτυχία. Εντάξει, απλά θα δείχνεις το μαλλί μου και θα το κάνω εγώ σε γρήγορη μορφή. Εδώ βλέπουμε να το νιώθω με κλειστά μάτια το υπέροχο μασάζ και εκεί απέναντι στον καθρέφτη τη Βικτωρία να με τραβάει βίντεο. Είστε έτοιμοι για το αποτέλεσμα, γιατί εγώ είμαι! Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Δεν ξέρω αν μένετε. Παιδιά, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, μου αρέσει πάρα πολύ. Είχα πάρα πολύ άγχος, γι' αυτό και στο προηγούμενο κλιπάκι που σας το μετέδωσα αυτό. Μετά από τη χαρά μου, μου πάει πάρα πολύ πιστεύω, γιατί είχα αυτό το άγχος, μήπως μου πάει, μήπως δεν μου πάει, μήπως με δείχνει, ξέρω εγώ, έκτη δημοτικού. Εν τω μεταξύ, το πάω από εδώ, το πάω από εκεί και βλέπω ότι μου αρέσει όπου και να το πάω και είμαι πολύ happy γι' αυτό. Και πάμε με τρομόλ, φοράω ένα σορτσάκι το οποίο είναι ψηλόμεσο και με σφυγεί αρκετά, θέλω να πω, και πού να φάω. Να ξέρετε, στο Metro Mall πήγα με τη μητέρα μου για να δω μια ταινία και πήρα μόνο κάτι βασικά πράγματα που ήθελα. Θα βλέπαμε τους πειρατές Καραϊβικής και μάλλον δεν πήρα μόνο βασικά πράγματα, πήρα και άλλα. Εδώ τραγουδούσα μόνη μου, ώσπου κάποιος μου το χάλασε. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάω στο Metro Mall χωρίς να πάρω αυτά τα ζαχαρωτά. Όσοι έχουν πάει ξέρουν. Ένα μεγάλο sorry γιατί ξέχασα να στραβήξω το πλάνο που σας λέω καλημέρα και ότι πάω να φάω μεσημεριανό με τη Σταυρίνα τη φίλη μου. Ετοιμάστηκα. Ναι, το ξέρω ότι είναι πάρα πολύ η διαφορά, αλλά είναι έτσι το στυλ αυτής της πλούζας, να είναι έτσι freedom ας πούμε. Και ήρθε η ώρα να φύγουμε καπελάκι γιατί κάνει καύσωνα και να προστατευτώ από τον ήλιο. Και φύγαμε. Πήγαμε στο Κάζι College και φάγαμε μακαρόνια τα οποία δεν ήταν πολύ ωραία και ήρθαμε τώρα στο Κόι να φάω για τρίτη φορά σούσι. Δεν ξέρω να χρησιμοποιώ ακόμα τα chopsticks. Αλλά δεν πειράζει, για όλα υπάρχει πρώτη φορά. Γεια σας. Η Σταυρίνα έφυγε όπως είδατε. Για αυτούς που αναρωτιούνται, πήραμε στο Gazi College μακαρονάδα. Καρμπονάρα βασικά. Και για κάποιο λόγο μας είχαν βάλει τυρί χωρίς τη θέλησή μας. Και ήταν τυρί πολύ πικρό. Πάρα πολύ πικρό. Και πήγαν όλα τα μακαρόνια στο καλάθο. Στο καλάθι. Και δεν μου άρεσαν εντελώς καθόλου τη Σταυρίνα, γιατί πήραμε το ίδιο. Και φάγαμε με το ζόρι όσο φάγαμε. Και κλασικά πεινάγαμε πάλι και εν τω μεταξύ μας πέρασαμε κυρία και για πρώτη φορά συνέχισα να μιλάω γιατί κάθε φορά που με κοίταγαν περίεργα σταμάταγα να βλογκάρω και τώρα συνέχισα να με κοιτάζει και μετά σε φάση Παναγία μου εξωγήινος ναι και αφού πεινάγαμε εγώ είμαι της άποψης να πάμε να τρώμε σούσι μόνο όταν δεν πολύ πεινάμε ας πούμε γιατί δεν σε χορταίνει το σούσι όσο και αν φας και πήγαμε και φάγαμε σούσι. Τώρα πάω στη στάση του λεωφορείου, να πάρω το λεωφορείο, κλασικά να πάω στο σπίτι και
Μετά θα ετοιμαστούμε για να πάμε στην συναυλία της Βικτωρίας που έχει το απόγευμα. Βάση μου, γύρισα το καπέλο επειδή είχε ιδρώσει από αυτή τη μεριά. Δεν αντέχω. Λίγο πιο παλιά. Αυτά από μένα, ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Λογικά το επόμενο βίντεο που θα ανεβεί θα είναι το haul. Αυτά, bye!